Λογικό στολίδι, κοσμή από την Παρασκευή, την παραλία των Φινικούδων. Ο Δήμος Λάρνακας και η εταιρεία Μετοχεμή ένωσαν δυνάμεις κατά της ρήπασης των θαλασσών για μια πιο γαλανή Μεσόγειο απαλλαγμένη από πλαστικά. Στο πρωτότυπο έργο του Απόστολου Παντελή, το ανακυκλόψαρο, οι πολίτες μπορούν να αναποθέτουν μέσα πλαστικά μπουκάλια. Την ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού, τον Ισοδήμαρχος Λάρνακας, αναφέροντας πως η Μεσόγειος θάλασσα είναι μία από τις θάλασσες με τα υψηλότερα ποσοστά πλαστικών στον πλανήτη. Είναι πολύ σημαντική ακριβώς και η πρωτοβουλία αυτή, όχι τόσο γιατί για έναν ανακύκλο ψαρών θα σώσουμε την Κύπρο ή τον πλανήτη από τα πλαστικά, αλλά ακριβώς δείχνει τον τρόπο τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε. Τα πλαστικά αποτελούν το 95% των σκουπιδιών που εντοπίζονται στη Μεσόγειο, ενώ μέσω της τροφικής αλυσίδας καταλήγουν στον ανθρώπινο οργανισμό με σοβαρούς κινδύνους στην υγεία μας. Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε στην αύξηση παραγωγής πλαστικών προϊόντων και ως πολίτες καλούμαστε να διαχειριστούμε σωστά τα προϊόντα αυτά μετά τη χρήση τους. Όπως μαζί αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα το COVID-19, έτσι και μαζί θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ρήπαση των παραλίων και των θαλασσών μας από πλαστικά, γάντια και μάσκες. Αυτό το μήνα η Μετοχεμή θα εγκαταστήσει άλλα 3 νέα καινοτόμα έργα ανακύκλωσης σε παραλίες άλλων πόλεων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς. Στη Διεθνή Επικαιρότητα.